Σε καθεστώς lockdown εισέρχεται από το Σάββατο το πρωί ολόκληρη η χώρα. Οι οριστικές ανακοινώσεις για τη διάρκεια και το μοντέλο του νέου lockdown φαίνεται να βρίσκει σύμφωνο στους περισσότερους καβαλιώτες, καθώς πάνω απ' όλα φαίνεται να βάζουν την υγεία και μετέπειτα την οικονομία. Το νέο lockdown φαίνεται πως βρίσκει σύμφωνο το μεγαλύτερο μέρος των πολιτών. Για όλους προέχει η υγεία και μετέπειτα η οικονομία. Βέβαια, το ενδιαφέρον όλων έχει στραφεί στο πώς θα καταφέρουν για μία ακόμη φορά οι επιχειρηματίες να αντέξουν ένα ακόμη χτύπημα. Ωραία, εντάξει. Καλό είναι αυτό? Βέβαια, καλό είναι, να δούμε, ας προφυλαχτούμε, να δούμε τι γίνεται με αυτή την αρρώστια. Έπρεπε όμως να γίνει δηλαδή. Έπρεπε να γίνει. Τι θα γίνει με τους επιχειρηματίες όμως τώρα και την αγορά? Εδώ είναι για αυτούς τους ανθρώπους τι γίνεται. Τι θα γίνει? Ας τους βοηθήσουν, ξέρω εγώ, να τους πρημοδοτήσουν με κάτι να μπορέσουν να βγάλουν τα έξοδά τους. Γιατί ότι πληρώνουν φόρο, πληρώνουν. Ας τους δώσουν κάτι για να μπορέσουμε. Πρέπει όλοι να είμαστε προσεκτικοί, να δούμε τι θα πει και μετά να κρίνουμε. Υπομονή, κουράγιο, δεν ξέρω τι θα γίνει, άμα θα πεινάσουμε ή θα πονέσουμε. Αυτά. Αυτό κυρίως οι επιχειρηματίες, τα μαγαζιά τα οποία... Και όχι μόνο, και οι υπάλληλοι στα μαγαζιά και ο χώρος της εστίασης έχει πρόβλημα και νομίζω ότι θα πάρει μπάλα και τους υπόλοιπους από εκεί και πέρα. Όχι μόνο τους επαγγελματίες, σε πρώτη φάση είναι αυτοί, αλλά αυτοί τροφοδοτούν όλο το σύστημα. Έτσι δεν είναι? Ναι. Οπότε νομίζω ότι κάποια στιγμή θα χρειαστεί να βάλουν το χέρι στην τσέπη και οι υπόλοιποι. Και εκεί θα πονέσουμε πολύ. Ναι. Το άκουσα. Πώς σας φαίνεται αυτό τώρα? Τι το περιμένατε? Φυσικά το περίμενα. Γιατί όχι? Να προφυλαχτούμε για να ζήσουμε. Ό,τι μας πει ο πρόεδρος, ότι είναι καλύτερο για την υγεία μας, θα κάνουμε αυτό πρώτα και μετά τα δευτερόβουσαν. Η υγεία είναι, προέχει για πολλά. Πιστεύω. Οι επιχειρηματίες θα αντέξουν, θεωρείτε? Και εγώ επιχειρηματίας είμαι, θα προσπαθήσουμε. Πρώτο είναι η υγεία μας. Να είμαστε καλά και δεύτερον νομίζω θα τα παλέψουμε όλα τα άλλα. Ωραία. Έτσι όπως πήγαινε το πράγμα, λογικό είναι. Αναμενόμενο, φυσικά, φυσικά. Θα αλλάξει καθημερινότητά μας καθόλου? Καλά, σίγουρα. Σίγουρα. Σίγουρα, αλλά είμαστε συνηθισμένοι και από τον Μάρτιο, οπότε δεν μας φαίνεται περίεργο. Όλα αυτά ένα μήνα πριν τα Χριστούγεννα επηρεάζεται καθόλου η διάθεση? Όχι. Από τότε, από το Μάρτιο, είμαστε κλεισμένοι μέσα. Θα συνεχίσουμε μέχρι που να τελειώσει. Με μεγαλύτερη δυσκολία αντιμετωπίζουν τη νέα πραγματικότητα μαθητές που αναγκάζονται να μείνουν στο σπίτι. Είναι βασικά λίγο δύσκολο να κάνουμε τα μαθήματα διαδικτυακά, αλλά εντάξει, επειδή εγώ γενικά δεν βγαίνω, δεν θα έχω τόσο θέμα. Απ' τη μία είναι καλό, γιατί εντάξει, απλώς θα καθόμαστε στα σπίτια μας, αλλά απ' την άλλη εντάξει, κλείνει το σχολείο, κλείνει τα πάντα, θα είναι δύσκολα. Δεν θα αντέξουμε νομίζω δεύτερο lockdown, ούτε οι μαθητές ούτε οι επιχειρήσεις. Είναι δύσκολο. Οι γονείς σου είναι επιχειρηματίες, ασχολούνται? Όχι, αλλά ξέρω. Τα μαγαζιά δεν θα αντέξουν. Ναι, το άλλο είναι... Και εμείς οι μαθητές θα περνάμε δύσκολα μέσα στο σπίτι. Για τους περισσότερους, η επέκταση του lockdown θεωρείται δεδομένη. Νομίζω. Όχι, δεν νομίζω. Σίγουρα παραπάνω, γιατί έρχεται ο χειμώνας, είναι μπροστά μας και θα πάει παραπάνω, πιστεύω. Δυστυχώς θα πάει παραπάνω.